να εκφράσουμε την αλληλεγγύη, τα συγχαρητήρια για τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι εδώ στη Μαλαματίνα. Ξέρουμε κι εμείς από αστυνομική καταστολή, από βία. Ξέρουμε όμως ότι σε αγώνες, αγροτικούς αγώνες που δώσαμε, με την αλληλεγγύη των σωματείων, καταφέραμε να κερδίσουμε. Καταφέραμε να σπάσουμε τον τζαμπουκά των κυβερνήσεων και καταφέραμε να τους κάνουμε να κάνουν πίσω και να δώσουν αυτά που δικαιούμαστε. Όχι όλα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Όπως και εσείς, και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα κερδίσετε στον αγώνα που δίνετε, γιατί είναι δίκαιος. Από εκεί και πέρα συμμετέχουμε και εμείς σήμερα εδώ για να καλέσουμε τους βιοπαλαιστές αγρότες να συμμετάσχουν το Σάββατο στο συλλαλητήριο στη ΧΑΝΘ, 6 ώρα το απόγευμα, όπου εκεί θα διεκδικήσουμε λύσεις στα δικά μας τα αγροτικά προβλήματα, τα οποία θα μου επιτρέψετε να αναφέρω μερικά σήμερα, αλλά και βέβαια στα κενά αιτήματα που έχουμε όλοι και αφορούν την ακρίβεια που ζούμε, το βαρύ χειμώνα που έρχεται και δεν ξέρουμε πώς θα ζεσταθούμε, την αγωνία των φοιτητών για σπίτι, την αγωνία όλων μας για υγεία, κάποια πράγματα που κάποτε ήταν και αυτονόητα. Και τώρα, καλώς ή κακώς, πρέπει να παλέψουμε για να τα ξανακερδίσουμε. Τα βασικά αιτήματα λοιπόν που έχουμε εμείς σαν αγρότες είναι: διεκδικούμε κατώτερες εγγυημένες τιμές, όπως ζητούν οι εργαζόμενοι, συλλογικές συμβάσεις. Ζητούν ένα μισθό για να μπορούν να ζήσουν, ακριβώς αυτό και εμείς διεκδικούμε. Κατώτερες εγγυημένες τιμές για όλα τα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και συνάμα να μας επιτρέπουν να ζούμε με αξιοπρέπεια. Ζητούμε και διεκδικούμε μείωση του κόστους παραγωγής. Και αυτό σημαίνει αγροτικό αφορολόγητο πετρέλαιο. Εδώ να θυμίσω ότι η κυβέρνηση πριν κάποιες μέρες μας έδωσε κάποια ψίχουλα και εκεί μπάχαλο βέβαια τα έκανε. Το 30% των αγροτών δεν πήρανε αυτή την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Από 50 εκατομμύρια που διεκδικήσαμε, εμείς διεκδικούμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Κερδίσαμε όμως τα μπλόκα του Φλεβάρι, της άνοιξης που κάναμε και του χειμώνα, μας υποσχεθήκανε 50 εκατομμύρια. Το πήγανε 70. Πριν 2,5 μήνες δώσαν στους εφοπλιστές 80 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε 300.000. Η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης που πέραμε, τελευταία φορά πήραμε το 2016, ήταν 180 εκατομμύρια και αφορούσε, και τότε το πετρέλαιο είχε 1 ευρώ. Σήμερα που έχει 1,90 και 2 ευρώ μας δώσαν 70 εκατομμύρια και αυτά κουτσουρεμένα. Άρα η λύση που εμείς και αυτό που διεκδικούμε είναι αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Διεκδικούμε αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και για τις αγροτικές καλλιέργειες που το χρησιμοποιούμε, γιατί εμείς το πληρώνουμε διπλά, και βέβαια και για τα σπίτια μας. Είναι κοροϊδία αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δήθεν επιδοτεί το ρεύμα σε εμάς, τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ουσιαστικά επιδοτεί τις εταιρείες που εσφροκερδούν και εμείς πάλι το ρεύμα έρχεται ακριβότερο, ειδικά στα χωράφια μας. Διεκδικούμε ειδικά για τα φρούτα. Εδώ η Βόρειο Ελλάδα ειδικά που έχει δέντρα και έχει φρούτα, οι τιμές εκεί είναι εξευτελιστικές. Οι συνάδελφοι αγρότες εδώ μπαίνουν μέσα στην ουσία, κόβουν τα δέντρα, παρατάνε τις δουλειές τους, φεύγουν από τα χωριά τους. Το ίδιο πράγμα γίνεται και αλλού. Απλά στις αγροτριές καλλιέργειες έχουμε λίγο καλύτερες, έτυχε να έχουμε λίγο καλύτερες τιμές φέτος στο Βαμβάκι, Σιτάρι και Καλαμπόκι. Οι κτηνοτρόφοι σφάζουν τα κοπάδια τους γιατί δεν μπορούν να τα ταΐσουν. Άρα θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να πάρει τέτοια μέτρα ώστε να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να ταΐσουν τα κοπάδια τους, οι αγρότες να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και να μπορούμε να ζήσουμε στην Ήπεθρο, στα χωριά μας και να συνεχίσουμε τις καλλιέργειες μας. Έχουμε έναν ΕΛΓΑ που είναι ένα βασικό αίτημα. Αρκεί να σας πω
ότι φέτος όσοι πάθαμε ζημιά στο βαμβάκι, ένα προϊόν που όλοι το γνωρίζετε πιστεύω, η τιμή σήμερα είναι 90 λεπτά. Ο ΕΛΓΑ μας αποζημιώνει με 45. Αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτουμε ούτε καν τα μισά έξοδα τα καλλιεργητικά. Άρα πρέπει να και παλεύουμε βέβαια γι' αυτό, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, να έχει δημόσιο χαρακτήρα, να αποζημιώνει στο 100% των ζημιών και στο 100% της παραγωγής. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματα, τα βασικά που έχουμε, που διεκδικούμε και θα συμμετάσχουμε στο συλλαλητήριο το Σάββατο στη ΚΑΝΘ και βέβαια ο κοινός αγώνας που θα δίνουμε από εδώ και πέρα και σε άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν, πιστεύω θα φέρουν ανατροπή και θα μας επιτρέψουν να έχουμε ελπίδα, μια κοινωνία καλύτερη, όχι ψεύτικες ελπίδες. Μέσα από τους αγώνες μπορούμε την κοινωνία μας να την κάνουμε καλύτερη για να έχουμε αυτά που δικαιούμαστε. Καλόν αγώνα λοιπόν και το Σάββατο θα είμαστε όλοι εκεί.